Τι πάθαμε. Τουλάχιστον δεν μπήκες σε κλουβί με θηρία. Ας φέρουν τα θηρία. Το βίντεο που είδα. ας φέρουμε τα θηρία. Τι είναι αυτός ο νεαρός που δείξε εδώ. Στο λύκο παρακαλώ εστιάστε. Και το λύκο και την κόκκινη σκουφίτσα και το αγόρι. Εδώ δεν είναι, εδώ είναι όλο το παραμύθι. Τι κάνει. Είναι ο μεγαλύτερος λύκος του κόσμου, σε άπτεστα αγγλικά, The Mackenzie Valley Wolf. Είναι 2,13 μέτρα παρακαλώ το ζώο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το σκυλάκι. Και ο νεαρός αυτός είναι ο απόλυτα έμπιστος φίλος του. Έχει ένα ταλέντο στην επικοινωνία ο νεαρός, να τα λέμε αυτά. Με το λύκο και πάει μέσα στο κλουβί του και κάνουν παρέα και φυλάκια και παιχνίδια. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε είναι από τον Καναδά. Ναι. Το αλίευσα από την αγγλική έκδοση του πρώτου θέματος και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το αγόρι. Αυτή η εικόνα η τρυφερή. Ταυτίστηκα. Γιατί και ένα είπαμε εστιάστε στο λύκο. Εντάξει. Το λύκο εστίασε. Ένα άγριο ζώο. Μπορεί να δείξει υπό κάποιες συνθήκες. Τώρα έχει εκπαιδευτεί ο λύκος αυτό, ναι, παιδιά, για, το για να μου, ξέρω. Υπό κάποιες συνθήκες, συγγνώμη, Μάρτζο. Μπορεί να δείξει την γλυκιά πλευρά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είναι άγρια ζώα. Ναι, δηλαδή, αν πάω εγώ στην Πάρνηθα, π.χ. που μπορεί να μην έχει λύκους, αλλά εδώ ένα λύκο δεν μπορεί να τον ταΐσω γιατί μπορεί να είναι άγριο, να φοβάται το ζώο. Σαν αυτόν του Game of Thrones είναι, ρε παιδιά, το θυμάστε. Ναι, αυτός ο παραλληλισμός γίνεται μέσα εδώ και λέει ότι είναι συγκεκριμένη ράτσα η οποία είναι πολύ μεγάλη και είναι. Δεν σε δω κατάσταση εδώ να πάω. Εντάξει, εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτά τα παιχνίδια. Για να είμαι ειλικρινή. Όχι, φοβάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Αυτά να σα πω την αλήθεια, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Ο άνθρωπο αυτό, ο νεαρό. Εμφανίσιμο. Στον Καναδά. Είναι γητευτής, ας πούμε, δηλαδή είναι εκπαιδευτής. Έτσι πως το βλέπεις, δεν σου κάνει και γητευτής. Χρυσό κουφέτο. Πολλά μπορώ να σκεφτώ. Στο βίντεο εδώ εννοώ γητευτής λύκων. Βρε παιδιά, συγγνώμη, είναι πάρκο, είναι, ξέρουμε τι είναι. Όχι, είναι κάποιο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων. Για να επιστραφεί επομένως και ένα στη φύση. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά έχει γίνει φίλος με αυτόν.